I'm gonna get you, get you, get you, get you one way or another. I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way or another. I'm gonna see ya. I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you one day. Maybe next week I'm gonna meet ya. Καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Με τη ζέστη, αλλά λίγο προς την εκπνοή του Ιουνίου. Ναι. Αλλά δεν πειράζει, απογευματάκι προπαρασκευής. Παιδιά, είμαστε σχεδόν στο 20ο ημέρο. Έχουμε μία εβδομάδα ακόμα. Πάει. Ναι, αύριο είναι. Έχω τελευταία... αρχίσει και στεναχωριέμαι. Όχι, μη στεναχωριέσαι, η ζωή είναι ωραία. Όπως μας έστειλε ωραία πράγματα. Εγώ τη ζωή δεν είναι ωραία. Θα μας στείλει κι άλλα ωραία πράγματα. Και εδώ και εκεί και παντού σε όλους σας. Αρκεί να τα περιμένετε και να τα καλλιεργείτε. Ένα όμορφο μεσημέρι με πολύ ζεστή, καλή, ανατρεπτική και εκλεκτή παρέα σήμερα. Πολύ ωραία παρέα, πολύ όμορφη μουσική. Θα μας κρατήσει συντροφιά στη σημερινή μας εκπομπή. Και πολύ ωραία θέματα, τα θέματα της Πέμπτης που έχουν πάντα έτσι ενδιαφέρον. Εσείς επικοινωνείτε στους γνωστούς τρόπους στη σελίδα μας στο Facebook, γιατί είπαμε αύριο είναι η τελευταία μέρα που δείχνουμε τις καλοκαιρινές φωτογραφίες που μας στείλετε. Την επόμενη εβδομάδα το επίσημο πρόγραμμά μας λέει ότι την Δευτέρα. Κώστα, βοήθησε, θα είμαστε στο Κώστα Κώστα. Τρίτη και Τετάρτη στο Καμπάνα Μάρε. Πέμπτη Κώστα Κώστα και Παρασκευή. Καμπάνα Μάρε. Ακριβώς. Λοιπόν, θα πηγαίνουμε πέρα δόθε για να έχετε κι εσείς καλοκαιρινές εικόνες. Εκεί γύρω-γύρω θα μας βρίσκετε. Θυμίζουμε ότι η επόμενη εβδομάδα είναι εξαιρετικά αφιερωμένη σε εσάς, καθώς θα μπορείτε να κερδίσετε ένα τάμπλετ κάθε μέρα από τα Public. Από το κατάστημα δεν Public. Δεν είναι μικρό το δώρο. Ένα ή μία τυχερή θα έχει τη δυνατότητα να πάρει ένα τάμπλετ όλο δικό του για το καλοκαίρι, να βγάλετε φωτογραφίες, να κάνετε ωραία πράγματα. Να πούμε χρόνια πολλά στο Ζήση και τον Παΐζιο που γιορτάζουν σήμερα, να τους πάρετε, να τους ευχηθείτε. Δεν είναι το πιο συνηθισμένο όλο αυτό, αλλά όμως Ζήσης υπάρχουν. Είναι. Ναι, και ο Ζήση και ο Παΐζιος είναι. Ναι. Ναι, είναι. Όποιοι έχετε. Παΐζιο, έχετε Παΐζιο. Παΐζιος, υπάρχει Παΐζιος. Υπάρχει. Τι? Με σίγμα, ρε παιδιά, ναι, εντάξει. Γιατί τι είπαμε εμείς, Παΐζιος. Παΐσιο, εντάξει μωρέ, παραδρομή. Λοιπόν, πάμε να δούμε καλοκαιρινές φωτογραφίες. Πάμε να δούμε τις καλοκαιρινές φωτογραφίες που γίνονται όλο και πιο καυτές και νομίζω όλο και πιο χαρούμενες. Ότι είναι από τις πιο γνωστές και δημοφιλείς φωτογραφίες που τραβούν όλοι όταν πάνε στη Γάβδο. Είναι στην Τρυπητή, στην παραλία Τρυπητή. Και νομίζω αυτό υπάρχει. Ναι. Και είναι αυτή η καρέκλα. Το βλέπεις κοντινό. Αν το δεις σε όλο του το μέγεθος. Εγώ νόμιζα ότι κάνουν κολλάζ. Στη Γάβδο. Στη Γάβδο. Τι είπαμε εμείς. Ναι. Στη Γάβδο. Είναι, δηλαδή. Πραγματική είναι αυτή η καρέκλα. Είναι μεγάλη. Είναι πανύψηλη, Μαρία. Δηλαδή πάνω από το ύψος φτάνει. Σοβαρά, μιλάς. Ναι, και πάνε όλοι και τη φωτογραφίζουν όσοι επισκέπτονται τη Γάβδο. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία. Είναι μια λοιπόν φωτογραφία που μας στείλανε φίλοι, νομίζω από τα Χανιά, από εδώ που είχαν πάει Σαββατοκύριακο στη Γάβδο, όπως μας ανέφεραν. Συνεχίζουμε με την επόμενη. Μια πάπια. Μα ποια πάπια. Μια πάπια με παπιά ή χωρίς παπιά. Είναι από κάπου από τα νερά της Γεωργιούπολης. Ναι. Τρώγανε. Και αποθανατήσανε. Και αυτή η πάπια ήταν μόνη της εκεί και τους έκανε εντύπωση. Ναι, ήταν ένα ωραίο κλικ αυτό. Όμορφο. Εκείνη την ώρα έτρωγε η πάπια. Εδώ να και τα χταπόδια. Από Ηράκλειο. Ο μπαμπάς με τα παιδιά έχουν βγει στο χταπόδι. Αυτό πόσο καλοκαιρινή εικόνα είναι, τώρα. Είναι, πραγματικά. Έτσι. Μόλις που έχουν βγει από τη θάλασσα, ναι, βρεγμένοι με τα μαγιό τους. Και έχουν πιάσει ένα χταπόδι το οποίο θα λιάσουν και θα φάνε ψητό στα κάρβουνα. Με κρασάκι. Μπορεί να το κάνουν κρασάτο. Λοιπόν, και πάμε να δούμε και την τελευταία μας φωτογραφία, η οποία, αν θέλετε να μας βοηθήσετε από το κοντρόλ να μας δείξετε την τελευταία φωτογραφία. Αλλά αν πάλι δεν θέλετε, εμείς δεν πειράζει, γιατί... Δεν πειράζει. Εδώ είμαστε. Πορεία. Και επειδή προλογίσαμε για εκλεκτή παρέα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τους έχουμε σήμερα στη συντροφιά μας, να καλησπερίσουμε τον Αργύρη Λούλατζη. Έναν από τους πιο ξεχωριστούς θεσσαλονικιούς μουσικούς και έχουμε να πούμε πολλά πράγματα για τα ντουέτα του, το οποίο είναι τις δύσκολο. Τις συνεργασίες του και Μιλό το ότι το προσπαθεί γενικώ, το προσπάθησε έντονα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Ήταν από τους λίγους ανθρώπους που δεν διέφυγε στην Αθήνα προκειμένου να βρει τις άκριες της επαγγελματικής του καταξίωσης. Έτσι. Και μια χαρά τα έχει πάει μέχρι τώρα. Θα μας πει ναι από Μιλτιάδη Πασχαλίδη και Χριστοφιδέα και μαζί του είναι και ο Νίκος Σαπουτζάκης. Γεια σου Νίκο. Γεια σου, Αργύρη. Καλώς ήρθατε. Πώς είσαστε? Είμαστε πολύ καλά. Μόλις φτάσαμε πρωί-πρωί στην Κρήτη. Είμαστε λίγο χωρίς ύπνο, αλλά το παλεύουμε. Λίγο κουρασμένοι. Νομίζω ότι εντάξει,
Το κάνει λίγο πιο επίπονο η ζέστη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αλλάξτε μας τον τίτλο μας. Το κάνει πιο επίπονο η ζέστη, αλλά η περιπλάνηση από πόλη σε πόλη της Ελλάδας και για εσάς η επικοινωνία με τον κόσμο, νομίζω το καλοκαίρι ειδικά είναι πολύ σημαντική. Σίγουρα. Όλη τη χρονιά τη διάρκεια, αλλά το καλοκαίρι είναι έτσι. Είναι γενικά πιο μουσικό. Το καλοκαίρι. Ο κόσμος είναι πιο κοντά στη μουσική, πιο κοντά στους ήχους έτσι τους πιο καλοκαιρινούς. Βγαίνει και πιο πολύ έξω και έχει ανάγκη να. Έχει μια άλλη διάθεση, έτσι, πιο φρέσκια το σωστά, καλοκαίρι. Σωστά. Πού ήσασταν χθες? Ήμασταν χθες στην Αθήνα. Ναι. Ήμασταν, δεν παίζαμε χθες live. Παίζαμε πριν μερικές μέρες. Τώρα ήμασταν στην Αθήνα για κάποιες δουλειές. Εγώ είχα μπει στο στούντιο γιατί ετοιμάζω μια νέα δουλειά. Και τώρα στην ουσία. Αυτό είναι το πρώτο μας σήμερα, live. Είναι το πρώτο μας καλοκαιρινό live στην Οδό Ονείρων, στα Χανιά. Παιδιά, Χανιά πρώτο live, ναι. Μια χαρά. Ωραία. Και πού θα είναι? Στην Οδό Ονείρων. Οδό Ονείρων, είναι Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Τέλεια. Α, τρεις μέρες παρουσιάζεστε. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Θέλετε να πάμε να ακούσουμε ένα πρώτο τραγούδι και μετά να ξεκινήσουμε την κουβεντούλα μας? Ναι. Πάμε μαζί σας. Τα φιλιά που αφήνουν σημάδι. Τα χαδιά μου τα πέταξα στις λύθη στο πηγάδι. Να μην τα βρούνε οι αγκαλιές που βγαίνουν σε ρεγιάνι. Στο πηγάδι να μην τα βρούνε οι αγκαλιές που βγαίνουν σε ριγιάνι. Τα χάδια μου τα πέταξα στις λύθη στο πηγάδι
βγαίνουνε σεριάνοι. Πάρα πολύ ωραία. Έχω μηνύματα πριν ξεκινήσει η εκπομπή στο Facebook και στο κινητό. Και έχουμε και κάποιες φίλες πίσω από τις κάμερες που είναι φανατικές. Έχουμε τις fans. Πάρα πολύ ωραίες φωνές. Σαπουτζάκης, από πού είσαι εσύ? Από Κρήτη είμαι. Ναι, από ποια περίπτωση? Είμαι από το Ηράκλειο. Από το Ηράκλειο. Έχω μεγαλώσει Αγίου Νικόλαο, τα τελευταία χρόνια μόνο Αθήνα. Ναι. Χάρηκες, Δημήτρη μας. Πατριώτης. Έχει και εδώ Ηράκλειο. Αργυρή, υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση που γίνεται σχετικά με τη σχολή της Θεσσαλονίκης. Το λέγαμε με τη Μαρία. Όλοι αυτοί οι τραγουδιστές της Θεσσαλονίκης που έχουν κάνει ουσιαστικά μια σχολή Παπάζογλου, ξεκινώντας από τον απίστευτο Σαββόπουλο, Ζερβουδάκης, και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Αυτοί που μείναν πάνω και ό,τι κάνουν το κάνουν σε στέκια της Θεσσαλονίκης, διαδίδοντας τη μουσική τους από την έδρα τους, από την πόλη τους. Αλλά και μια άλλη κατηγορία που κατέβηκε κάτω, όπως ο Παπακοσταντίνου και άλλοι, προκειμένου να μεγαλώσουν λίγο το εύρος του κοινού τους. Να κινηθούν εκεί που κινούνται τα νήματα περισσότερο. Ναι, κοίτα, είναι και οι ανάγκες που έχει ο καθένας. Δηλαδή, μπορεί να μείνεις πάνω στη Θεσσαλονίκη και εκεί να κάνεις πολλά πράγματα. Ας πούμε, εγώ έπαιζα στη Θεσσαλονίκη χρόνια όντας φοιτητής στη Θεσσαλονίκη και σε κάποια φάση ήθελα κάτι ακόμα, ας πούμε. Ήθελα να κατέβω να γνωρίσω και άλλα μέρη, να δούμε τι γίνεται. Ήμουν και πιο πιτσιρικάς τότε, ετοιμάζα το πρώτο μου άλμπουμ, ας πούμε. Και πήγα στην Αθήνα χωρίς να ξέρω κανέναν, ας πούμε. Αυτό τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη εποχή, ειδικά για τους ανθρώπους που κινούνται σε αυτό το είδος μουσικής. Γενικά στο θέμα. Ναι, ναι. Και πιο ειδικά στο τύπο μουσικής. Που εγώ βέβαια θα πω ότι υπάρχει μια στροφή πάρα πολύ έντονη σε αυτό το είδος μουσικής. Γιατί τα τελευταία 4-5 χρόνια, θα έλεγα. Ναι, πράγματι. Πέρα με χαροποιεί αυτό που συμβαίνει. Όλους μας χαροποιεί. Η καλή μουσική δυναμώνει. Ναι. Όντως υπάρχει μια τάση προς αυτό το είδος μουσικής, δηλαδή και παιδιά πειραματίζονται. Βλέπουμε πολλά νέα παιδιά να επιμένουν και να πατάνε σε τέτοια βήματα, οπότε και ο κόσμος αντίστοιχα ακολουθεί. Ξέρεις, υπήρχαν και άτομα, και δεν ξέρω αν το ένιωσες εσύ ποτέ αυτό όταν ξεκίνησες τα πρώτα σου βήματα. Υπάρχουν τα άτομα που ενώ αγαπούν πολύ αυτό το είδος, μοιραία πάνε και πατάνε και σε μετά άλλα πράγματα. Όχι, εξ αρχής, για να είναι πιο εμπορικοί, λίγο πιο εμπορικοί και να γίνουν πιο γρήγορα γνωστοί. Ναι, υπάρχει. Και είναι και αυτοί που μένουν σταθεροί εκεί στο όραμα. Ναι, κοίτα, περί ορέξεως τώρα ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Απλά, άμα θες να χτίσεις μια ταυτότητα και δεν σε ενδιαφέρει το να γίνεις γνωστός αύριο, δεν σε ενδιαφέρει να γίνεις γνωστός γενικά, και γράφεις, εξελίσσεσαι, δίνει στον κόσμο πράγματα, μπορεί μετά από κάποια χρόνια, αρκετά συνήθως, σε αυτό το χώρο, να αναγνωριστεί το έργο σου. Για την αυθεντικότητά σου και, και την. Αρκεί να σου αρέσει αυτό. Θέλει πόσο πολύ δύναμη. Δύσκολο, Αργυρή, ήταν σε αυτές τις εποχές που η επικοινωνία με ανθρώπους καταξιωμένους και τραγουδιστές, ερμηνευτές που δεν ρισκάρουν, δεν πειραματίζονται, όπως είναι ο Μιλτιάδης Πασχαλίδης και ο Χριστός Τιβαίος, να πουν τραγούδια σου, να βρεθείτε μαζί. Αυτό ήταν υπέροχο. Κοίτα, εγώ ετοίμαζα τον δίσκο αυτόν τον Ονειρομάγια που βγήκε πριν ένα χρόνο περίπου και κατά τη διάρκεια, ναι σωστά, και κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων έστελνα τον Ονειρομάγια από ένα βίντεο που μας το είχαν τραβήξει από ένα live στην Καλαμάτα και το έστελνα συνέχεια στα μέσα, στα Facebook και σε όλα αυτά και έφτασε και στα αυτιά του Χρήστου. Και πολύ απλά, δηλαδή, του άρεσε, μιλήσαμε, ήρθε στο στούντιο, γνωριστήκαμε στο στούντιο, δηλαδή, ουσιαστικά. Mm-hmm. Το τραγούδισε. Έπειτα η ιστορία είναι λίγο πιο μυστήρια. Ο Μίλτος, που είναι φίλος με τον Θηβαίο, είχε ακούσει σε κάποια ραδιόφωνα στην Αθήνα τον Ηρωμάγια και του λέει, ρε εσύ, τι τραγούδι είναι αυτό, ας πούμε. Και λέει, να, νοστή του Λούλατζι. Και μίλησα με τον Μίλτο, του δώσα τον Αμέθιστο και είχα την τιμή να συμμετέχει και ο Μίλτος. Γράφεις και τους στίχους, έτσι. Ναι, στίχους και μουσική μέχρι στιγμή στα τραγούδια. Μιας και μιλάμε για δουλειές, αλλά μας λες και πολύ ωραίες ιστορίες που εμείς δεν έχουμε δυνατότητα να τις ακούμε από πρώτο χέρι συνήθως εδώ στην Κρήτη. Θέλω να ρωτήσω και για τη δουλειά του Νίκου του Σαμπουτζάκη στον Παράδεισο Μια Βόλτα. Εμένα κυκλοφόρησε ο δίσκος 20 Μαΐου περίπου από το Global Music. Είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου μέσα στο δίσκο. Έχουμε ένα τραγούδι μαζί, ένα ντουέτο. Είναι ένα παιδί από την Κρήτη, ο Γιώργος Νικηφόρος Ζερβάκης. Ένα Ιταλός καλλιτέχνης, ο Φαμπρίτσιο Πολέγκη και ο Αργύρης Λούλατζης. Ο οποίος ανέλαβε και όλη την ενορχήστρωση του δίσκου. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
Θέλετε να συνεχίσουμε με ένα ακόμα τραγούδι? Τι θα ακούσουμε? Θα στέψουμε το Ονειρομάγια. Αφέλεια. Αγαπάμε Ονειρομάγια. Κάτσε να κορδίσω το λαούτο. Είναι λαούτο. Είναι μια δικιά μου κατασκευή. Δεν το φτιάξα ο ίδιος, απλά το ζήτησα να το κάνω. Είναι σκάφος κιθάρας. Λαούτου και το είδε το... Τι λες τώρα? Φτιάχναμε παλιά, είναι λαουτοκιθάρα. Λαουτοκιθάρα. Ονειρομάγια. Ξέσπασε βροχή και όνειρο μάγια, πρόσωπα μου άγια, θα'ρθω να σας βρω. Και μέσα νύχτα στον άστρον τη δροσιά, τα αποκρυφά του κόσμου θα γεννώ. Σε όνειρο μάγια θα χαθώ, τις ψυχές θα ενώσω και θα σε κρατώ. Σε κρύσταλλε νιώθα άκρη, θα σ' ονειρευτώ. Κι αν θα δω καιρό, ο αντίο θα σου πω, σαν πορφυρό νερό, τη γεύση σου κρατώ. Σε κρατώ σε όνειρο μάγια, θα χαθώ, τις ψυχές θα ενώσω και θα σε κρατώ. Κι αν θα δω καιρό, ο αντίο θα σου πω, σαν πορφυρό νερό, τη γεύση σου κρατώ. Σε όνειρο μάγια θα χαθώ, τις ψυχές θα ενώσω και θα σε κρατώ. Σε όνειρο μάγια θα χαθώ, τις ψυχές θα ενώσω και θα σε κρατώ.